Ναι, ρε μαλάκα, τώρα κάθεσε να λύσει τον κόβο του πακετάρι, θέλε. Μ' αρέσουν. Μπορεί να σκίσει σακούλα και μετά λύσει τον κόβο. Κάψι μου, μαλάκα είναι αυτό. Ε, άντε γαμίσου, ρε μαλάκα. Εσκίστο να τελειώνουμε, ρε μαλάκα. Τι ρε μαλάκα, πώς πολύ είναι το αθηναϊκό μέγεθο. Ναι. Δείξω την κάμερα. Δείξε τι έδειξε και πε τι λε αθηναϊκό μέγεθο. Αθηναϊκό. Σε αυτό το βίντεο πότε πάμε κάνουμε. Θα κάνουμε στο κάτω. Θα πάμε και θα κάνουμε πως φοράμε. Ναι. Πρώτη φορά. Θα λέμε και καλό ότι δεν έχουμε ξαναπάει. Δεν έχουμε ξαναπάει. Θα βλέπουμε αυτοί. Λεφτά εμείς. Λοιπόν, τώρα άλλα 4. Τέσσερα όχι, γιατί έχει ζέστη. Περιβολικός. Όχι, τα πληρώ, όποιο δεν πάνε, τα πληρώνω και εγώ τα τρώω τώρα. Τώρα. Και με χρόνο με θέλετε, 45 λεπτά. Τι 40 που λέμε το πάω, θα τρώσω. 10 λεπτά. Μαλάκα τώρα ναι, αυτό δεν θα το βάλουμε καν μαλάκα. Γιατί αχλεόραστη, μη φάγαμε ένα. Η καλά θα βάλουμε ότι δεν ήρθα ποτέ δηλαδή τα φαγητά. Δεν φάγαμε. Δεν πήραμε να πάμε. Ναι, θα ξεκινήσουμε μάλλον πρώτα. Ωραία, αλλά ρε, πάμε να τραβήξουμε. Θα παίξουμε αυτό το You Would Rather. Ε? Θα κάνουμε. Πόσες ερωτήσεις ο καθένας θα έχει να κάνει. Πέντε. Πέντε, θα πλατιάζουμε, θα πλατιάζουμε. Ας ξέρω εγώ τι λέω. Πάμε πέντε και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πεις νούμερα. Πάμε μέχρι να βαρεθούμε, ξέρω εγώ. Τι λέει μαλάκες, όλα καλά. Στα αρχίδια σας. Ξέρω. Δεν θέλω να αρχίσει το βίντεο που να λέει τι λέει μαλάκες, όλα καλά. Γιατί? Υπερβολικό. Δηλαδή, σκέφτεσαι να ανοίξεις βίντεο και βλέπεις τι λέει μαλάκες, όλα καλά. Ναι, συνέχεια. Είναι ωραίο. Πιο cringy. Συνέχεια. Είναι πιο cringy και από το γεια σας. Εμένα το σπίτι μου είναι τεράστιο. Ωραία, θα ξεκινήσει έτσι. Μάλλον θα ξεκινήσει από τη φράση σου που λες είναι πιο cringy και λέει γεια σας και μετά θα μπει αυτό. Τρελό. Για να κρίνουν στο τέλος του βίντεο ποιο είναι πιο cringy. Μπαταρία πήγε στο κόκκινο. Να φορτίσουμε και μετά ή με δημίο. Πάμε τώρα. Δηλαδή, να... θες να μου πεις ότι θες να φορτίσουμε για να παραγγείλουμε να φάμε κιόλας και μετά να τραβήξουμε το βίντεο. Δεν ξέρω. Ας πούμε. Τι να κάνουμε, να παραγγείλουμε. Κάνουμε ένα βιντεάκι δηλαδή τώρα το οποίο θα καθίσουμε και θα λέμε. Αν θα ήθελες να κάνεις κάτι σε σχέση με κάτι άλλο και θα διαλέγεις. Να βάλω γυαλιά. Άμα σε τυφλώνει ο ίδιος. Είμαι πιο ωραίος με τα γυαλιά γενικά. Τι λένε οι γυναίκες. Νομίζω είσαι πιο μάγκες. Η Κατερίνα γουστάρει μάγκες. Η Κατερίνα πρέπει να τη ρωτήσει. Εσύ τι λες. Στείλ ένα μήνυμα. Πες την να, λιώνω. Τι λες, να βάλω γυαλί. Πιο πολύ θα σ' άρεσε με γυαλί, όχι. Όχι, όχι. 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 Σ' ακούσω. Για την Κατερίνα, εγώ πατά. Για την Κατερίνα, πάμε. Θα προτιμούσες να χάσεις τα γεννητικά σου όργανα ή να βάλεις 200 κιλά για την υπόλοιπη ζωή σου. Να χάσω τα γεννητικά μου όργανα ή να βάλω 200 κιλά. Δηλαδή, τώρα είμαι... μαλάκα, έχασα πάρω που χάσα κιλά, ρε μαλάκα, τα ξαναβάλω. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ή να είμαι 200... Και τι να χάσεις τώρα. Είναι με 287 κιλά. Κάτσε, χάνω και το μεσαίο. Τι εννοείς το μεσαίο? Το παπάρι. Ναι. Και τα πάντα, δεν μένει τίποτα. Κάνεις τα γενετικά, τα σεξουαλικά σου όργανα. Τι μαλακή είναι αυτό τώρα. Αν έπρεπε ένα από τα δύο να συμβεί, τι θα διαλύεις? Να βάλω 200 κιλά. Ναι. Νομίζω το άλλο είναι δύσκολο πολύ. Δεν γίνεται το άλλο. Δίκαιο. Οκ. Ψηλό εύκολο βασικά ήταν. Δηλαδή λίγο που τα ζήγησα ούτε καν. Εντάξει, να είσαι 300 κιλά, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, υπήρξα 132, ξέρω. Εντάξει, 300. Να μπορείς να περπατήσεις πουθενά. Να μην μπορείς να περπατήσεις πουθενά. Ουσιαστικά τα χάνεις. Θα παίξεις. Θα παίξεις για πάντα. Για πάντα είναι το θέμα. Θα παίξεις όμως και σε TV, θα σε πάρει ο Dwayne Johnson, θα κάνεις ντοκιμαντέρ και καλά θα προσπαθείς να χάσεις κιλά, δεν μπορείς, θα έρχεται ο Dwayne Johnson, θα σε λέει μετακίνηση του τρακτέρ. ναι ρε, κάνουν στην Αμερική τέτοια, ξέρω, έχω δει. Λοιπόν, θα προτιμούσες να σώσεις τη ζωή 100 παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα στον κόσμο ή θα προτιμούσες να έχεις ένα δικό σου lightsaber. Πραγματικό. Όχι, σκατόψυχος. Όχι, δεν είναι σκατόψυχος. Είναι, άκου να δεις τώρα τη διαφορά που παίζει. Το να σώσεις 100 παιδάκια και τώρα μπορείς.
να δίνεις κάποια λεφτά ένα μήνα και να σώζεις παιδιά. Το κάνεις? Όχι, δεν το κάνει. Αλλά γιατί δεν το κάνεις? Γιατί είναι τόσο μακριά που δεν σε ενδιαφέρει. Ζεις σε άλλη πραγματικότητα. Ήδη μπορεί να λέμε για 100 παιδάκια της Ελλάδας. Δεν είπα εγώ ποιας χώρας, ποιας φυλής. Ναι, σου λέω ότι συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή. Μπορείς να το κάνεις. Ναι, ρε παιδί, πες ότι μπορείς να κάνεις ένα έτσι όμως είναι το θέμα. Ναι. Τώρα εδώ που κάθεσαι και φέρνεις ένα lightsaber, έχεις 100 παιδιά ξαφνικά. Ωραία. Άρα εγώ από αυτό το lightsaber θα μπορούσα να το πάρω και να πάρω την τεχνολογία του και να προχωρήσει η ανθρωπότητα. Όχι. Απλά θα έχεις ένα lightsaber. Όχι, τότε δεν θα το ήθελα. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί δεύτερο. Θα έχεις ένα, θα σου είναι ο δικός που έχει lightsaber. Όχι. Τότε θα διάλεγα να σωθούν τα παιδάκια. Αν μου έλεγες όμως ότι θα μπορούσε να. Κατάλαβα πώς το λες. Να πάρει η τεχνολογία η ανθρωπότητα από αυτό το πράγμα και να φτιάξουν πράγματα. Και μετά σώνεις στην ουσία πολλούς περισσότερους. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι όμως. Άρα τα παιδάκια. Άρα διαλέγω τα παιδάκια. Να μην έρθει κανείς στο γάμο σου ή στην κηδεία σου. Άμα το ήξερες. Ναι, άμα το ήξερες. Άμα το ήξερες, θα διάλεγα να μην έχεις άτομα στο γάμο σου. Σύμφωνο. Ρωτάω. Mm-hmm. Άμα σε είχαν πιάσει αιχμάλωτο. Ναι. Τι θα διάλεγες? Να σου βγάλουν τα νύχια από το ένα στο χέρι ή να σε βγάλουν 3 πισινά δόντια. Τώρα θα βγάζεις το μυαλό σε αυτά? Όχι. Α. Και έχεις συνηθίσει τον πόνο του δοντιού. Τον έχεις συνηθίσει. Όσο να είναι. Είχες πόνο δοντιού στη ζωή σου. Τώρα νύχια να σου βγάζουν δεν το έχεις νιώσει ποτέ. Οπότε εγώ δεν θα ήθελα να το νιώσω. Ναι, αλλά θα σου ξαναβγαίναν. Και εντάξει. Okay. Και δόντια βάζεις ψεύτικα. Okay. Θα διαλέξεις έναν τρόπο θανάτου. Πνιγμός ή να σε κάψω ζωντανό. Αυτό από το μυαλό μου το έπαιρνε. Πνιγμός είναι σε κάποιο τέτοιο. Να το είχα δει παλιά σε κάποια ταινία ή κάτι. Μια μισέτα. Στο πιστεύω είναι το πιο δύσκολο που υπάρχει. Κοίταξε, πιστεύω πνιγμός. Ο πνιγμός δεν μπορεί να αντέξει πάνω από ένα λεπτό. Αλλά λένε ότι είναι ο πιο δύσκολος θάνατος που υπάρχει. Δεν ξέρω. Πνιγμό θα διαλέγω. Στο κάψιμο μπορεί να τρελνόταν η ψυχή σου μέχρι να πετάει, δεν ξέρω. Εσύ τι θα διαλέγεις πάνω σε αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ δεν ρώτησα τον Παύλο, τι το ρώτησες? Μα ρε, ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Αλήθεια, άκυρο νέος, εγώ δεν έβγαλα το μυαλό. Να μην έχεις χέρια ή να μην έχεις πόδια? Αυτό είναι πολύ κλασικό, ρε. Για πες μου. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορείς να μπορώ να βάλω ψεύτικα. Θα μπορούσα να κάνω πρόσθεση μετά, ας πούμε, πόδια ή χέρια. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Είναι σημαντικός παράγοντας. Σίγουρα θα μπορούσες μετά να βάλεις. Ωραία, αν θα μπορούσα θα διάλεγα να μην έχω πόδια. Ναι, συμφωνώ. Πες μια ωραία γυναίκα που σ' αρέσει. Άντε πάλι. Έχω λίγο διανύ, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, Μπιγιονσέ, θες να πεις τραγουδίστρια. Θα πω τη Σκάρλετ τώρα που είναι και στη μόδα. Σκάρλετ Τζο. Σκάρλετ Γιόχανσον. Ωραία. Βγαίνεις, ρε παιδί μου, ένα βράδυ και είναι και η Σκάρλετ σε ένα μπαράκι και τυχαίνει να τη γνωρίσει, ξέρω εγώ, και την κολλάς, ας πούμε, και σου λέει ότι ναι, γουστάρω και ξέρω εγώ, αλλά για να περάσουμε το βράδυ μαζί πρέπει πρώτα να φερμάρεις τον ατζέντη μου. Ναι. Και θα σου δώσω και 1 εκατομμύριο ευρώ. Φερμάρεις ατζέντη, πληρώνεις 1 εκατομμύριο, φερμάρεις και Σκάρλετ. Οπότε στα φανερά... Όχι, ας τα φανερά. Στα φανερά θα έλεγα όχι. Στα φανερά θα έλεγα όχι. Όχι, σου λέω ξεκάθαρα. Στα φανερά θα έλεγα όχι. Ό,τι και να έλεγες πρέπει να το ξέρουν όλοι. Όχι. Να ξέραν ότι θα είχα φιρμάρει τον ατζέντη της Σκάρλετ. Ναι, αλλά φέρμαρες και τη Σκάρλετ. Το ξέραν όλοι αυτό. Το ξέραν όλοι. Όχι, όχι, δεν το έκανα. Εγώ θα το έκανα. Θα το έκανε. Για 1 εκατομμύριο ή για τη Σκάρλετ? Και για τα δύο. Συνδυασμός είναι. Όλο το πακέτο πέρα. Είναι το κερασάκι όλο μαζί. Εγώ δεν θα το έκανα. Όχι. Γιατί ρε φίλε, εγώ φέρμαρα, δεν με φερμάρανε. Εντάξει, δεν πάει αυτό ρε φίλε. Πώς δεν πάει? Δεν έχει σημασία. Τι λες, ποιος το είπε αυτό? Ναι, διαλέγεις και παίρνεις, σου είπα εγώ. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Εγώ σου λέω ότι... Εγώ το έκανα. Όχι για τη Σκάρλετ, για τη Σακύρα πιο πολύ.
Σακύρα θα χτυπούσε. Εντάξει, Σακύρα είναι το top. Έχετε βάλει tag Masters of Greece. Εμείς. Ναι. Ως τι, ως πού. Όχι, γιατί. Στα tags δεν έχεις βάλει το Masters of. Όχι, γιατί. Γιατί μου βάλε μια μαλακή από το Masters of που θα τα κάνω, δεν ενδιαφέρομαι, not interested. Και λέει, γιατί θέλεις να μην στο βγάζει, μου λέει το YouTube. I've already watched this video, I don't like the video, I'm not interested in this channel, Masters of Greece. I'm not interested in recommendations based on πήγα τον Μάριο για γύρω στα δυτικά. Τι τρέλα αυτό. Μήπως επειδή συνδέει κάπως το γυράδικο με το Masters of ένα επεισόδιο ή έχουν τίποτα παρόμοια tags, τίποτα. Μπορεί, παρόμοια tags. Μπορεί να έχουν παρόμοια tags. Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ. Δηλαδή Batman vs Superman θα διάλεγε Superman. Δεν τα μπορώ τα Marvel αυτά ρε. Φλός. Δεν είναι τις φάσεις μου. Εσύ τι φάσεις είσαι εσύ. Θέλω πιο Αμερικανιά, FBI, CIA, κυνηγητά. Σούπερ ήρωες, τέτοια τίποτα. Εντάξει, μ' άρεσαν πάντα οι πιο κόσμοι. Δεν μ' άρεσε ότι υπάρχει στον κόσμο μας ένα σούπερ ήρωας. Ναι, οκ. Okay. Κατάλαβες, δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό. Δηλαδή, μ' άρεσε ο κόσμος του Harry Potter. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει ένας κόσμος αλλού, ξέρω εγώ, που είναι μαγεία. Ή ο κόσμος των Jedi. Ναι. Ή ο κόσμος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ξέρω εγώ. Που εντάξει, κατά μια έννοια υπήρξε κιόλας. Ο Μεσαίωνας, ξέρω εγώ, στην ουσία αυτό. Είναι απλά με εξωτικά και ιστορίες. Η κακή και η καλή, με σπαθιά και. Αλλιώς μου αρέσει όταν στην επιστημονική φαντασία πλάθουν έναν κόσμο καινούριο, όχι απλά έναν ήρωα, έναν άνθρωπο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα τι λες. Ωραία, θα πούμε τον κόσμο καταρχάς να μας γράψει ερωτήσεις από κάτω. Τέτοιες ερωτήσεις που θα μπορέσουμε να έχουμε να παίζουμε. Και στο επόμενο θα κάνουμε αυτές που θα πει ο κόσμος. Θα έχουμε από το. Ό,τι γράψουνε. Οκ. Okay. Κομπλέ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Και να μας πούνε και σε αυτές τις ερωτήσεις που κάναμε τι θα απαντούσαν αυτοί. Πώς θα επέλεγαν και με τι κριτήρια. Ναι, ακριβώς. Άμα θεωρούν ότι κάπου είμαστε λάθος σε κάποια ερώτηση ή δεν συμφωνούν με κάτι, ας το γράψουν από κάτω. Ωραία. Τώρα, Μάκης, έχει σιγά σιγά καλοκαίρι. Έχουμε και την εξαστική. Οπότε λίγο. Λίγο ήρεμα με τα βίντεο. Οι 300-400 που μας βλέπετε να είστε λίγο πιο. Υπηκείς μαζί μας, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Δύο άτομα είμαστε, ξέρω. Και ένας αφανής ήρωας πίσω από τις κάμερες που αυτή τη στιγμή είναι με το κινητό του και δεν ξέρει τι λέμε, δεν τον νοιάζει στα αρχίδια του. Κάποια στιγμή θα βγει κι αυτός όμως. Θα τον δείτε κάποια στιγμή. Θα εμφανιστεί. Ναι, ρε. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε αφού γράψατε τα σχόλια και γράψατε και κάποια σχόλια και είπατε ότι θέλετε να μας δείτε ξανά να κάνουμε τέτοια βιντεάκια και το γράψατε. Ή ότι δεν θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν, να θέλουν να πει κάτι, θέλετε, κάτι για φαγητό μόνο. Ναι. Φύστε αυτά μπορεί να πούμε. Απάντως που μας πείτε. Κάντε like, κάντε share, κάντε και subscribe. Το share, το share, εμένα με ενδιαφέρει το share πιο πολύ από όλα, παιδιά. Προσωπικά. Εμένα με ενδιαφέρει τα σχόλια. Άμα σας αρέσει η φάση που κάνουμε, κοινοποιήστε το για να γίνει πιο γνωστή η κατάσταση. Κοινοποιήστε το και στο Facebook. Και δείξτε το στη μητέρα σας. Και ανάλογα με το τι θα γράψετε, στην αδερφή σας, για το τι στην ξαδέρφη, και αργότερα. Ωραία. Στην κολλητή σας, στη συμφοιτήτρια, στην κοπέλα του φίλου σας, στις φίλες της και βάλε όλες.